Έχουμε κοντά μας τον ποδοσφαιριστή του Αψχίθνου, τον Ψαρά Φραγκίσκο. Φραγκίσκο, προσπαθήσατε πολύ, ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο, από τη στιγμή που βρεθήκατε πίσω στο σκορ. Τι δεν πήγε καλά και η ομάδα δεν κατάφερε να πάρει αυτό που ήθελε το παιχνίδι. Προσπαθήσαμε πάρα πολύ, άμα θέλετε να μιλήσουμε για παιχνίδι, γιατί καλύτερα να ξεκινήσουμε από την ταλαιπωρία, όπου δεν νομίζω να ξαναγίνει αυτό, να έρθουμε από Παρασκευή. Δεν υπάρχει περίπτωση ούτε να μαζευτούμε, ούτε να αφήσουμε οικογένειες, ούτε παιδιά. Είμαστε η μοναδική ομάδα και δεν είναι θέμα γηπέδου. Είναι θέμα ότι είμαστε εκτός έδρας και δεν έχουμε διασύνδεση με την Πάρο. Λοιπόν, από ό,τι βλέπω, είναι το τελευταίο παιχνίδι που έχουμε στην Πάρο με αυτό. Αν δεν βρεθεί λύση. Αν βρεθεί λύση, βλέπετε, πάμε με καΐκια, πάμε με καράβια, ταξιδεύουμε την Παρασκευή το βράδυ για να έρθουμε να παίξουμε εδώ πέρα. Τώρα, τέλος του μήνα, έχουμε παιχνίδι με τον Ηρέα. Αν δεν βρεθεί λύση, εγώ μιλάω σαν ποδοσφαιριστής και εκ μέρους των ποδοσφαιριστών, είναι πάρα πολύ δύσκολο να ξαναδούμε στην Πάρο με αυτόν τον τρόπο. Έχουμε μωρά και έχουμε και 5 μαθητές που δίνουν πανελλήνιες. Όπως καταλαβαίνετε, είναι πολύ δύσκολο να αφήσουν όλο το Σαββατοκύριακο τα μαθήματά τους να έρχονται για ποδόσφαιρο. Πρέπει να μας κοιτάξουν και εμάς. Τώρα, όσο αφορά το παιχνίδι, που εγώ το περνάω σε δεύτερη μοίρα μετά την ταλαιπωρία, την ατέλεια που είχαμε. Κάναμε μια προσπάθεια, παίξαμε όμορφα. Ο διαιτητής έδωσε ένα πανεύκολο πέναλτι. Όλοι το είδατε. Και όταν έγινε ένα πασιφανές πέναλτι, δεν μας το έδωσε. Δεν έχω να πω κάτι. Δεν μας σεβάστηκε σήμερα καθόλου ο διαιτητής. Αλλά πάλι σας λέω, το διαιτητή και το παιχνίδι το αφήνω στη δεύτερη μοίρα. Μας νοιάζει να χαιρόμαστε το ποδόσφαιρο και σιγά σιγά πάμε να μας το κόψουν το ποδόσφαιρο. Αυτά έχω να πω. Ευχαριστούμε πολύ.